Λοιπόν, Εύη, στην τελική ευθεία για να δημιουργηθεί το πρώτο ψηφιακό μουσείο που θα έχει ως επίκεντρο την Ελληνική Επανάσταση του 1821, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Αν δεν κάνω λάθος, μέσα στην χρονιά, μέσα στο 2021, αναμένεται να έχουμε μια θετική εξέλιξη. Πάμε να συνομιλήσουμε λίγο με τον κύριο Λευτέρη Αναστασοβίτη, ο οποίος είναι βοηθός ερευνητή στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Κύριε Αναστασοβίτη, να σας ευχαριστήσω. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Χρόνια πολλά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και βλέπουμε και την κυρία Γεωργία Γεωργίου, βοηθός ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Κυρία Γεωργίου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και χρόνια πολλά. Κυρία Γεωργίου, να ξεκινήσω με εσάς. Πότε θα έχουμε θετικές εξελίξεις στο μέτωπο της δημιουργίας του συγκεκριμένου ψηφιακού μουσείου, που θα είναι αφιερωμένο βέβαια στην Επανάσταση του 1921. Το μουσείο είναι ένα μουσείο εικονικό, να πούμε. Ψηφιακό, ναι. Εικονικής πραγματικότητας, το οποίο αναμένεται να έχουμε την ολοκλήρωσή του στα τέλη του έτους, δηλαδή το Δεκέμβρη του 2021. Τότε δηλαδή θα υπάρχει πρόσβαση στο ευρύ κοινό. Και το ευρύ κοινό μπορεί να περιηγηθεί σε έγγραφα, σε χάρτες, σε πίνακες. Ακριβώς, τι θα περιλαμβάνει, ναι. Τι θα μπορεί να δει κάποιος. Αυτό που κάνουμε είναι ουσιαστικά να μεταφέρουμε όπως θα ήταν ένα φυσικό μουσείο στο χώρο της εικονικής πραγματικότητας. Άρα δημιουργούμε ένα μουσείο στο οποίο θα υπάρχουν εκθέματα ψηφιακά, τεκμήρια τα οποία σχετίζονται με την Ελληνική Επανάσταση και είναι κυρίως αρχεία και διάφοροι πίνακες ζωγραφικής, ελαιογραφίες δηλαδή, λιθογραφίες και σημαίες έχουμε αρκετές και χάρτες. Σε αυτά λοιπόν, αυτά θα είναι σχεδιασμένα με μια μουσιολογική οργάνωση, όπως θα γινόταν σε ένα φυσικό χώρο. Και ο χρήστης θα μπορεί να περιηγείται μέσα στους χώρους αυτούς, φορώντας τη μάσκα της εικονικής πραγματικότητας και να βλέπει τα τεκμήρια αυτά και να συμμετέχει και σε κάποιες εμπειρίες που έχουμε σχεδιάσει. Κύριε Αναστασοβίτη, να περάσω σε εσάς, να σας ρωτήσω πόσο δύσκολο ήταν να συγκεντρώσετε, να συλλέξετε αυτά τα εκθέματα. Απλά να προσθέσω ότι το έργο, το ερευνητικό έργο Επανάσταση 1821 χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το ΕΛΙΔΕΚ, στο πλαίσιο της πρώτης προκήρυξης της δράσης επιστήμη και κοινωνία, 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, με αριθμό έργου 134. Και υλοποιείται στο ΕΚΕΤΑ, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, από το εργαστήριό μας. Το Εικονικό Μουσείο Επανάστασης 1821, πέρα από το ότι δίνει τη δυνατότητα ο χρήστης να μελετήσει κάποια από τα τεκμήρια που αφορούν στην Επανάσταση του 1921, εισαγάγει την καινοτομία της βιωματικής εμπειρίας, της βιωματικής διάστασης που δίνουμε στα εικονικά μουσεία πλέον, όπου ως πρωταγωνιστής μπορεί να συμμετέχει στα προσχεδιασμένα σενάρια, χρησιμοποιώντας την εικονική πραγματικότητα, βίντεο τεχνολογίες, video games από τη δημιουργική βιομηχανία, στο πλαίσιο των serious games. Τώρα, πολύ σωστά αναφέρατε στο ερώτημά σας ότι πόσο δύσκολο ήταν το να γίνει συλλογή, επιλογή και συλλογή αυτού του υλικού. Σε αυτό το κομμάτι, συνεργάτη μας η κυρία Γεωργίου έκανε πολύ σημαντική δουλειά. Η κυρία Γεωργίου βρίσκεται στην Αθήνα, οπότε είχε πρόσβαση στους συνεργαζόμενους φορείς πολιτισμού εκεί, όπως τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας, το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, με τους οποίους φορείς έχουμε συνάψει και κάποια σύμφωνα συνεργασίας. Κύριε, όχι, ολοκληρώστε, παρακαλώ. Δεν είχε προβλεφθεί καθόλου όταν ξεκίνησε το έργο τον Δεκέμβριο του 2019 αυτή η ακραία κατάσταση που βιώνουμε όλοι της πανδημίας. Ωστόσο, καταφέραμε μέσα από συντονισμένες προσπάθειες να τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του έργου και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι όλα βαίνουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά μας. Καλύψαμε με υπερπροσπάθεια όλο αυτό το πρωτόγνωρο
που ζούμε. Κύριε Αναστασοβίτη, ο χρήστης θα μπορεί να απαντάει σε ερωτήσεις, θα είναι διαδραστική όλη αυτή η διαδικασία από την πλευρά σας, θα συμμετέχει, τι ακριβώς θα περιλαμβάνει? Ναι, εμείς το έχουμε πάει το έχουμε εξελίξει το όλο κομμάτι, έχουμε εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις τεχνολογίες των video games και τις εικονικές πραγματικότητες. Ο χρήστης μπορεί να κάνει, αποκτά τον μέγιστο βαθμό εμβήθησης. Βρίσκεται στον χώρο στην εποχή του σχεδιασμένου σεναρίου. Για παράδειγμα, τον έχουμε εισαγάγει σε μια καμπίνα που προσομοιάζει καμπίνα του κυβερνήτη του ελληνικού στόλου, όπου με απόλυτα φυσικές κινήσεις μπορεί να περιεργαστεί και να μελετήσει έγγραφα της εποχής που σχετίζονται με τον ναυτικό αγώνα, όπως άδειες πλεύσης, αποφάσεις σχετικά με την πειρατεία και έγγραφα που συντόνιζαν τον ναυτικό αγώνα. Ή, για παράδειγμα, συμμετέχει στην ομάδα του πυρπολιτή και καταφέρουν να εκτελέσουν το σενάριο ώστε να γίνει με την κυρία Γεωργίου, ο βασικός στόχος, ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, της προσπάθειάς σας, ποιος είναι και πού απευθύνεστε? Το έργο απευθύνεται στο ευρύ κοινό και απευθύνεται όμως σε ηλικίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μάσκα εικονικής πραγματικότητας. Ένα παιδί, δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, κάτω των 8-10 ετών, δεν μπορεί να βάλει τη μάσκα. Επομένως, είναι από μια ηλικιακή βαθμίδα και μετά, για να μπορεί να περιηγηθεί άνετα φορώντας τη μάσκα. Ο βασικός μας στόχος ήταν να φτιάξουμε ένα μουσιολογικό αφήγημα εύληπτο για την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά να το προσφέρουμε στον κόσμο χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες αιχμής, της εικονικής πραγματικότητας και του gaming. Δηλαδή, άλλα λόγια, να παρουσιάσουμε τη μουσιολογία με έναν τρόπο διαφορετικό. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Χαρά μας να ξανασυνδεθούμε, να έχουμε νεότερες εξελίξεις, να το παρουσιάσουμε και πάλι. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Χρόνια από πολλά. Κρήτη. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.